Είναι μια χωματερή και προχωράει. Εκπρόσωπος Πυροσβεστικής. Παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής λόγω της πυρκαγιάς που εξελίσσεται από χθες. Οι αναζωπηρώσεις και οι κυλιδώσεις είναι συνεχόμενες, δημιουργούν διαρκώς νέες εστίες που εξαπλώνονται αστραπιαία, υποβοηθούμενες από τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν μέτωπα σε Σενταού Πεντέλης, Παλιά και Νέα Πεντέλη, Μαραθώνα Προσγραμματικό, Διόνυσο και Πάτη Μαυρηλυσίων, ενώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε Αφίδνες και Καλέντζη. Επιχειρούν 702 πυροσβέστες με 27 ομάδες δασοκομάντος, 119 οχήματα και εθελοντές με τη συνδρομή όλων των φορέων πολιτικής προστασίας. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 35 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 17 αεροσκάφη και 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η περίμετρος της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα δεν είναι διακριτά λόγω της διασποράς τους αλλά και των πυκνών καπνών. Έχουν εκδοθεί 30 μηνύματα από το 112, τα τελευταία για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Νέας και Παλιάς Πεντέλης, Πάτημα Χαλανδρίου, Πάτημα Βρυλισσίων, Κρασά Άνω Βρυλισσίων, καθώς και από Διόνυσο και Καλέντζη Μαραθώνα προς ασφαλή κατεύθυνση. Νωρίτερα εκενώθηκε προληπτικά το Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων Αμαλία Φλέμινγκ και οι ασθενείς διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παμακάριστος. Στο αίτημα της χώρας μας μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για παροχή συνδρομής από χθες το απόγευμα προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίθηκαν η Γαλλία με την αποστολή ενός ελικοπτέρου που αναμένεται να φτάσει σήμερα, η Ιταλία με την αποστολή 2 αεροσκαφών που αναμένεται να φτάσουν αύριο και η Τσεχία με την αποστολή 75 πυροσβεστών και 25 οχημάτων, εκ των οποίων τα 9 υδροφόρα που αναμένονται να φτάσουν αύριο. Επίσης, αναμένεται η οριστικοποίηση της συνδρομής από Ισπανία και Τουρκία. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει η επόμενη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ.